Την 3η 8 Δεκεμβρίου 2020 η επιτεύχθη προσωρινή συμφωνία για τη χρηματοδότηση των περιφερειών και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ΕΕ. Τουλάχιστον το 30% της χρηματοδότησης για τις περιφέρειες προορίζεται για την προστασία του κλίματος, προσαρμοσμένη στήριξη για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τα νησιά και τις ερημωμένες περιοχές και τέλος μεγαλύτερη έμφαση στις πόλεις και στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο είναι μακράν το μεγαλύτερο δημόσιο ταμείο της ΕΕ, θα δαπανηθεί για την έξυπνη ανάπτυξη και την πράσινη οικονομία. Οι χώρες της ΕΕ Ευρώπης θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της συμμόρφωσης με τους απαιτούμενους ελάχιστους πόρους που διατίθενται για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Το Ταμείο Συνοχής θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στις επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδομές και υποδομές μεταφορών. Ο παραπλησμό ή η κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγή, οι δραστηριότητε που συνδέονται με τα προϊόντα καπνού, οι αερολιμενικέ υποδομέ με εξαίρεση τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ και οι επενδύσει σε ορυκτά καύσιμα μεταξύ άλλων θα αποκλειστούν από την περιφερειακή χρηματοδότηση τη ΕΕ. Εξαιρούνται τα έργα φυσικού αερίου που αντικαθιστούν τα συστήματα θέρμανση με καύση άνθρακα οι υποδομές κατασκευής αερίου ώστε να είναι δυνατή η χρήση ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, καθώς και οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας καθαρών οχημάτων. Τέτοιες επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσοστό μεταξύ 0,2% και 1,55% ως ανώτατο όριο των εθνικών πόρων. Τα εν λόγω κατώτατα όρια δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καθαρά οχήματα σύμφωνα με τα κριτήρια που συνδέονται με τα επίπεδα του ΕΕ και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, τα έργα που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε φυσικό αέριο πρέπει να εγκριθούν το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Άλλα βασικά μέτρα που περιλαμβάνει η Συμφωνία. Μεγαλύτερη στήριξη για τις πόλεις καθώς τουλάχιστον το 8% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο προορίζονται για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα νησιά και τις ερημωμένες περιοχές, τήρηση των στόχων για το περιβάλλον, το κλίμα και την βιοπιλκυλότητα, βιοκλυ... καθώς και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Αυξημένη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία συμπεριλαμβανομένη της δημιουργία ενός διαπεριφερειακού επενδυτικού μέσου καινοτομία. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναμένεται τώρα να εγκρίνουν το περιεχόμενο της συμφωνίας.